Στον ΠΑΟΚ, η 33μελής αποστολή του δικεφάλου του Βορρά χωρίς τον Ουάρντα βρίσκεται στο χώρο της Ολλανδίας, όπου και θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ασπρόμαυρης ομάδας. Τέσσερα φιλικά είναι προγραμματισμένα, με σπουδαιότερο εκείνο κόντρα στον Άγιαξ στις 15 Ιουλίου στο Άμστερνταμ. Δεν είναι σαν ομάδα όταν είσαι τόσο καιρό μαζί. Οι συνθήκες είναι καλύτερες. Είσαι αποκλειστικά συγκεντρωμένος πάνω σε αυτό που κάνεις. Εμπεδώνεις καλύτερα αυτά που ζητάει ο προπονητής και πιστεύω ότι αυτό κάνει πολύ καλό στους ποδοσφαιριστές. Η αποστολή του ΠΑΟΚ στο μεταξύ βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου, απεσταλμένος του ραδιοφωνικού σταθμού Λίμπερο 107,4 στο Χόρστ, μας ενημερώνει από εκεί για τα τελευταία νέα. Δημήτρη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Πάνο, καλησπέρα από Ολλανδία. Καλησπέρα. Νομίζω ότι το πιο ζουμερό, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, Δημήτρη, δεν είναι το τι γίνεται τόσο πλευράς προπονήσεων, καθώς επίκειται και το πρώτο φιλικό, αλλά το τι γίνεται στο θέμα τερματοφύλακα και στο θέμα Γουάρντα, αν θέλεις. Υπάρχουν νεότερα στο ζήτημα αυτό? Ναι, στα δύο αυτά ζητήματα ο ΠΑΟΚ είναι φανερό ότι εδώ και μέρες όσον αφορά τον goalkeeper έχει δώσει βάρος και προτεραιότητα και περιμένει με ό,τι αυτό και αν σημαίνει τον Μεξικανό Οτσόα. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Δεν έχει τελειώσει η διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Παρά την καθυστέρηση, παρά το ότι ο Οτσόα είναι σχετικά ακριβώς, παρά το ότι ίσως χρειαστεί και μια άδεια να ξεκουραστεί γιατί παίζει συνέχεια. Παρ' όλα αυτά ο ΠΑΟΚ επιμένει να περιμένει τον συγκεκριμένο goalkeeper, όπου ίσως αν αποκτηθεί να πρέπει να πάρει και έναν δεύτερο, γιατί αυτό είναι το πλάνο της ομάδας. Παρότι έχει τέσσερις τερματοφύλακες μαζί του στην Ολλανδία ο νέος προπονητής, έτσι? Εντάξει, ναι. Είναι ο Μπρίκιτς που δεν υπολογίζεται, έχει διάφορα προβλήματα. Είναι ο Μελισσάς που εντάξει, έχει πάρει χρονιές και φέτος στη Σπάρτη, και από εκεί πέρα είναι οι δύο νεαροί, και ο Σιαμπάνης και ο Μούτσα. Σαφώς ο ΠΑΟΚ χρειάζεται έναν βασικό και θα δούμε τι θα γίνει και με τον δεύτερο. Θυμίζω ότι ο Γλύκος θα επιστρέψει μετά τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Για τον Ουάρντα που ανέφερες. Αλλά και τον Στέλιο Μαλεζά, αν υπάρχει κάτι νεότερο, Δημήτρη, γιατί ναι, και αυτός φαίνεται ότι ενδεχόμενα θα αποχωρήσει. Ναι. Για τον Ουάρντα, μετά από διάφορες περιπέτειες, διάφορα παραπτώματα, πολλές προειδοποίησεις, άδειες που πήρε κτλ., δείχνει ότι θέλει να φύγει. Επιλέγει να το δείξει με σχετικά άσχημο τρόπο. Δεν πήγε να κάνει τα εργομετρικά. Θέλει να απομακρυνθεί σήμερα. Το ανέφερε και σε δηλώσεις ότι έχει προτάσει και θέλει να φύγει. Okay, αν ήθελε να φύγει θα μπορούσε πιο ξεκάθαρα να το δείξει και όχι με τόσα παραπτώματα. Θα φύγει βεβαίως. Αυτό συμβαίνει συνήθως με τους ποδοσφαιριστές που ξεφεύγουν. Ο ΠΑΟΚ κάνει επαφές για να παραχωρηθεί δανεικό στην Ελλάδα. Ο ίδιος προτιμάει το εξωτερικό. Έχει και από Ελβετία πρόταση και υπάρχει ένα σενάριο τώρα και για την αλλαγή. Νομίζω μικρή σημασία έχει που θα πάει. Το ζήτημα είναι ότι θα φύγει από τον ΠΑΟΚ, μάλλον ως δανεικός. Ένας παίχτης που ίσως είχε έναν ρόλο, μπορούσε και στα άκρα να χρησιμοποιήσει, αλλά εκτός γηπέδου δεν κατάφερε να προσαρμοστεί, ας το πω έτσι. Για τον Μαλεζά, παρότι υπέγραψε ανανέωση και επέκταση συμβόλαιο για ένα ακόμα χρόνο πριν από λίγους μήνες, χωρίς ο ίδιος να το επιθυμεί και να το θέλει, γίνονται συζητήσεις και υπάρχουν κρούσεις από ομάδες, και η Ανζή και η Στεάουα το συζητάνε. Είναι αρκετά πιθανό να παραχωρηθεί. Αυτό φαίνεται ως το πιο πιθανό ενδεχόμενο, χωρίς να είναι κάτι οριστικό τώρα. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου για την ενημέρωση από το Χόρστ της Ολλανδίας που προετοιμάζεται ο ΠΑΟΚ από χθες. Πρώτο φιλικό επίκειται ανάμεσα στην Βελγική Τούμπιζε.